Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ολοκληρώνοντας ένα πρώτο μεγάλο κύκλο κινητοποιήσεων απέναντι στην καταστροφή των χημικών της Συρίας στα νερά της Μεσογείου και δίπλα στην Κρήτη, ολοκληρώσαμε χθες μια κίνηση πολύ υψηλού πολιτικού συμβολισμού και κοινωνικού ακτιβισμού ταυτόχρονα. Όπως είχαμε υποσχεθεί από τη μεγάλη συγκέντρωση του Αρκαδίου, ο λαός της Κρήτης, μέσω των εκπροσώπων του και των εκπροσώπων του κινήματος, θα έβγαινε στη θάλασσα σε μια προσπάθεια να συναντήσει το πλοίο το οποίο με τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης εκτελεί το εκκληματικό πείραμα της υδρόλυσης στα νερά της Μεσογείου. Αυτό που είπαμε το κάναμε. Είχαμε πληροφορίες συγκεκριμένες και διασταυρωμένες ότι το Cape Ray βρισκόταν την Τετάρτη και την Πέμπτη, θα εξηγήσει περισσότερα πράγματα και ο Βαγγέλης μετά, σε μια περιοχή γύρω στα 70-80 μίλια δυτικά της Κρήτης, στην ευθεία περίπου της Παλιόγορας. Κατευθυνθήκαμε προς τα εκεί, περιμένοντας να το συναντήσουμε, με έναν εξαιρετικά άσχημο καιρό, ειδικά το βράδυ της Παρασκευής, που έφτανε τα 7 μποφόρ με πάρα πολύ ψηλά κύματα και με πολύ δύσκολο ταξίδι. Φτάσαμε στο σημείο αυτό γύρω στις 6.30 ώρα το πρωί του Σαββάτου. Το πλοίο δεν ήταν εκεί. Είναι προφανές ότι είχε μετακινηθεί αρκετά μίλια δυτικότερα. Συνεχίσαμε την πορεία προς αυτή την κατεύθυνση για άλλα 25-30 μίλια, σε μια προσπάθεια να το συναντήσουμε. Αλλά δυστυχώς σταματήσαμε την περαιτέρω αναζήτηση, διότι με το να μην καταφέρει λόγω του εξαιρετικά κακού καιρού το Άγιος Νικόλαος από την Παλιόχωρα να αποπλέψει, είχαμε πρόβλημα με το θέμα του ανεφοδιασμού των ιστιοπλοϊκών σε σχέση με τον γυρισμό τους και επίσης το θέμα της έλλειψης του ραντάρ για να μπορούμε να σαρώνουμε κάποια περιοχή για να δούμε προς τα πού θα κατευθυνθούμε. Είναι προφανές ότι ήταν κάπου εκεί κοντά. Επέλεξαν από ό,τι φαίνεται και είναι σαφές αυτό, διότι εμείς περιμέναμε και το βράδυ αργά, δεν είχαμε αυταπάτηση που θα μας άφηνε να δούμε το Cape Ray. Περιμέναμε ότι θα βγει κάποιο πολεμικό πριν να μας σταματήσει. Αυτό δεν βγήκε και είναι προφανές ότι μετακινήθηκαν προς τα πέρα. Και από ό,τι μαθαίνουμε και από κάποιους συναγωνιστές που παρακολουθούσαν όλη την κίνηση στο Marine Traffic, υπήρχε ένα ανατολικό πολεμικό το οποίο μας είχε στη φέρμα και το οποίο ήταν περίπου στα 30 μίλια από εμάς. Το οποίο μας παρακολουθούσε και κατευθυνόμασταν προς τα εκεί. Δηλαδή, άρα εκεί είναι η περιοχή. Και εδώ ανάγεται πάλι το εγκληματικό. Αυτή τη στιγμή η υδρόλυση έτσι γίνεται σε νερά τα οποία είναι από 70 μέχρι 150 μίλια δυτικά της Κρήτης, μέσα στην ελληνική ΑΟΣ. Έτσι. Αυτό πλέον το λέμε επίσημα και διασταυρωμένα. Στείλανε και ένα μη επανδρομένο αεροπλανάκι να κάνει δύο κύκλους από πάνω. Πώς το λένε, αυτοί επέλεξαν από ό,τι φαίνεται να μην μας συναντήσουν. Γι' αυτό και τραβήθηκαν προς τα πίσω. Εάν έμεναν εκεί που ήταν, είναι σίγουρο ότι θα συναντιόμασταν. Προφανώς δεν θέλησαν να έρθουν σε καμία επαφή. Συνεχίζουν να κάνουν το έγκλημα κρυπτόμενοι. Έτσι. Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, ο ΟΗΕ, οι Αμερικάνοι, έτσι κρύβονται. Κρύβονται σε ελληνική ΑΟΣ μέσα. Δεν επιθυμούν να συναντηθούν με εκπροσώπους του λαού της Κρήτης και του κινήματος και συνεχίζουν αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν. Θεωρώ ότι δώσαμε ένα μήνυμα πολύ δυνατό και πολύ ηχηρό. Καταρχήν ότι δεν τους φοβόμαστε και πήγαμε απάνω τους. Εκεί που ήταν πήγαμε. Έτσι, και συνεχίσαμε να πηγαίνουμε και εξήγησα για ποιους λόγους σταματήσαμε, διότι υπήρξε και λόγω του κακού καιρού και υπήρξε και ένα πρόβλημα γιατί δεν επιβιβάστηκαν κομμάτια στα καράβια, επιβιβάστηκαν φυσιολογικοί αγωνιστές άνθρωποι. Έτσι, εκπρόσωποι, θεσμικοί άνθρωποι του κινήματος, οι οποίοι θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να συμπυκνώσουν όλη την προηγούμενη διαμαρτυρία του λαού της Κρήτης. Πιστεύω ότι σπάσαμε σε ένα βαθμό το τείχος της σιωπής που υπήρχε μέχρι τώρα. Τους δείξαμε ότι δεν τους φοβόμαστε και με αυτά που αφήσαμε στη θάλασσα, στείλαμε και ένα άλλο μήνυμα και προς τους κυβερνώντες μας και γενικότερα. Στείλαμε ένα μήνυμα ότι δεν θέλουμε τα χημικά της Συρίας στη Μεσόγειο. Στείλαμε ένα μήνυμα ότι δεν θέλουμε η ελληνική ΑΟΣ να χρησιμοποιείται για οτιδήποτε άλλο και δεν αναγνωρίζουμε δικαιώματα χρήσης. Στείλαμε ένα μήνυμα ότι, γιατί το είχε και το ένα πανό από αυτά που αφήσαμε πάνω, γιατί δεν θέλουμε τα χημικά της Συρίας, αλλά δείχνουμε την αλληλεγγύη μας και έμπρακτα εδώ στους Σύριους πρόσφυγες που είναι στα Χανιά εγκλωβισμένοι τόσες μέρες. Και νομίζω ότι ήταν μια κίνηση η οποία κατάφερε να αναδείξει και να συμπυκνώσει την προηγούμενη περίοδο, την πρώτη περίοδο των κινητοποιήσεων. Από εκεί και πέρα αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί και σε διπλωματικό και σε
πώς το λένε, πολιτικό αλλά και σε ακτιβιστικό επίπεδο. Περιμένω και το ζητώ αυτό και από άλλες περιοχές της Ελλάδας να προχωρήσουν σε αντίστοιχες ενέργειες. Πρέπει να συνεχίσουμε να τους ενοχλούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να τους ενοχλούμε. Έτσι. Το ότι δεν επέλεξαν να μας συναντήσουν αλλά τραβήχτηκαν 40-50 μίλια δυτικότερα δείχνει ότι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Έτσι. Κάτι δεν θέλουν να δούμε. Δεν θέλουν να έρθουν σε επαφή. Δεν θέλουν, ξέρουν το πολιτικό θέμα που δημιουργείται με αυτή την ιστορία. Πρέπει και άλλα μέρη της Ελλάδας να το πάρουν απάνω τους. Πρέπει και άλλοι φορείς του δικού μας του νησιού που τόσο διάστημα, και θα μιλήσω λίγο ανοιχτά, έτσι. Ούτε ο Δήμος Χανίων, ούτε ο Δήμος Ρεθύμνου, ούτε ο Δήμος Ηρακλείου, έτσι, έκανε το παραμικρό για όλη αυτή τη διαδικασία που κάναμε μέχρι τώρα. Έτσι. Αυτή την ιστορία τη σηκώσαμε μια σειρά από περιφερειακοί δήμοι, μια σειρά από συλλογικότητες και κινήματα του νησιού. Έτσι. Δεν έχουμε αναλάβει εργολαβία τίποτα. Πιστεύουμε αυτά που κάνουμε και γι' αυτό τα κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να μην αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι σε κάποιους που σφυρίζουν αδιάφορα όταν δίπλα μας. Όταν δίπλα μας εξελίσσεται η τοξική απειλή και μια τέτοια βόμβα και όλα τα άλλα που έχουμε πει σε σχέση με την αμφισβήτηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και βέβαια, περιμένουμε και μια αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση, τώρα που πλέον διαπιστωμένα φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία γίνεται σε δικά μας νερά. Δεν γίνεται στην Τινησία, έτσι. Γίνεται από 75 έως 150 μίλια δυτικά της Κρήτης και πιο κοντά και στην Πελοπόννησο. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από την κυβέρνηση την οποία μας κυβερνά και να μιλήσει επιτέλους. Λοιπόν, αυτά για από μένα.